ρωτήσω, κύριε Σιτιχάκη, πρώτον γιατί φύγατε, γιατί αποχωρήσετε. Είδαμε το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη που παίρνετε μια συνολική θέση για την διαχείριση της φαρμακευτικής πολιτικής. Έτσι, θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο. Καταρχήν να πω το εξής. Γιατί δεν μείνατε μέσα, δεν υπάρχει θέμα. Καταφεύγει στη σκανδαλολογία, το έχουμε ξαναζήσει αυτό το παιχνίδι και φυσικά αυτή η βολική, να το πω έτσι, θεματολογία έχει και την συνένεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με ένα ρεσιτάλ από προσανατολισμού και επικοινωνιακού αντιπερισπασμού, να το πω έτσι. Γιατί? Γιατί την ίδια στιγμή συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα και στα ζητήματα της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Μόλις προχθές υπογράφτηκε αυτή η κατάπτυστη συμφωνία, ναι, επέκτασης των αμερικανικών βάσεων. Το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη σήμερα βγάζει νούμερα. Έχει νούμερα και λέει ότι συμπεριβάζεται απάνω. Δεν είναι σοβαρό. Θα σα πω γι' αυτό. Θα σα πω. Θα σα πω. Θα σα πω. Θα σα πω. Θα σα πω γι' αυτό. Θα σα πω γι' αυτό. Λέω για την προσπάθεια, το ρεσιτάλ από προσανατολισμού που βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ να περιορίζουν την ατζέντα τη αντιπαράθεση, του σκυλοκαυγά ανάμεσα στου δύο, στο σκάνδαλο τη Νοβάρτη που είναι σοβαρό ω σκάνδαλο. Βέβαια τα σκάνδαλα δεν είναι μόνο στο χώρο του φαρμάκου, είναι σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Που έτσι και ανοίξει η ατζέντα, θα δείτε ότι θα αναδυθεί μπόχα. Δεν πρέπει να φτάσουμε στην άκρη του. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, την ίδια στιγμή συμβαίνουν επίσης εξίσου σοβαρά ζητήματα όπως η κατάπτυστη συμφωνία για την επέκταση των αμερικάνικων βάσεων στη Σούδα και η ίδρυση και άλλων βάσεων θανάτου στη χώρα μας. Γιατί δεύτερον, επίκειται το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που βάζει τα φόπλακα στις συλλογικές συμβάσεις, βάζει στο γύψο το συνδικαλιστικό κίνημα. Γι' αυτό φύγατε χθες. Τα σχέδια για το ασφαλιστικό. Να. Έτσι, ωραία, από εκεί και μετά. Δέχομαι. Από εκεί και μετά. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν η ατζέντα είναι ετεροβαρής, όταν είναι ετεροβαρής, γιατί είδατε, πρώτο θέμα σήμερα, ποιο κουβεντιάζουμε κι εμείς εδώ, αντικειμενικά. Δεν λέω. Δεν τα έχουμε κουβεντιάσει τα άλλα, να είστε βέβαιος. Ναι, λέω ότι ξεκινάμε με ένα θέμα που προφανώς είναι σοβαρό και μάλιστα εμείς είχαμε πάρει θέση για αυτό το ζήτημα. Όλα στο φως. Όλα θα πρέπει να διερευνηθούν, όλα θα πρέπει να εξεταστούν. Και μάλιστα είχαμε ψηφίσει ναι την προηγούμενη φορά επί ΣΥΡΙΖΑ για την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για την υπόθεση της Νοβάρτης. Αποχωρήσαμε γιατί θεωρήσαμε ότι εχθές δόθηκε ένα σοου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αποχωρήσαμε από την ψηφοφορία. Mm-hmm. Συμμετείχαμε στη συζήτηση, τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος και θα πάρουμε μέρος, θα συμμετάσχουμε στην Προανακριτική Επιτροπή, θα ξανακαταθέσουμε τις προτάσεις μας εκεί, χωρίς φυσικά να έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να οδηγήσει σε επίλυση αυτού του σκανδάλου. Από ποια άποψη? Εμείς είχαμε προτείνει και τότε, και αυτό θα προτείνουμε και τώρα, να γίνει εξέταση όλων των αδικημάτων. Να γίνει εξέταση όλων των μαρτύρων και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν σε συνθήκες δημοσιότητας και διαφάνειας να δοθούν στον ελληνικό λαό. Θα έχει μια θετική συμβολή αυτό. Δεν λέμε ότι θα λύσει το ζήτημα του σκανδάλου Νοβάρτης. Το σκάνδαλο όμως ποιο είναι. Και αυτό είναι όχι μόνο το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, αυτά λέμε συνέχεια. Το γεγονός ότι το φάρμακο πλέον αποτελεί εμπόρευμα στα χέρια λίγων επιχειρηματικών ομίλων που κονταροχτυπιούνται για το ποιος θα διασφαλίσει όσο γίνεται περισσότερα κέρδη και μάλιστα είπαμε και εχθές, το λέμε κάθε φορά, από το 2009 έως το 2016 οι κρατικές δαπάνες για το φάρμακο μειώθηκαν κατά 57,7% και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν η μνημονιακή υποχρέωση από τον πρώτο μνημόνιο να πέσει φαρμακευτική δαπάνη στο 2% του ΑΕΠ. Αν θυμάμαι, επειδή είχε γίνει η τρομερή υπέρβαση. Και την ίδια στιγμή οι δαπάνες των ασφαλισμένων αυξήθηκαν κατά 43,1%. Μάλιστα. Ποιος λοιπόν επομίστηκε το βάρος της αύξησης του κόστου των φαρμάκων, της μείωσης φαρμακευτικής δαπάνης? Ο λαός μας. Να λοιπόν γιατί ο λαός δεν πρέπει να υποκύψει ούτε στους αποπροσανατολισμούς, ούτε στους σκυλοκαυγάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τους ενόχλησε
ότι προηγήθηκαν δύο μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις με επιτυχία, θα λέγαμε, σε αυτές τις συνθήκες και φυσικά μια μεγαλειώδη Μάλιστα. πορεία προς την αμερικανική πορεία που βγήκαν τα παπαγαλάκια και έκλεισαν δηλητήριο για αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε στην Αθήνα. Συνδυχάκη. Εξάλλου το θέμα της απεργίας το έχουμε πει και το έχουμε καλύψει. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ. Να δώσω απαντήσεις όλους. Να ξεκινήσω βέβαια. Από τον κύριο Συντυχάκη, μια που πήγε μόνος του στη μεγαλειώδη εντός εισαγωγικών πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, να το ρωτήσω, καταδικάζεται το στέλεχος του ΠΑΜΕ, το οποίο επιτέθηκε στον αστυνομικό με αυτή τη καρατηρίστικη. Μην ακολουθείτε αυτό το σαχλαμαρόδι αντικομουνισμό. Δεν υπάρχει κανένα αντικομουνισμό. Που τον εισήγαγε αφενός η κυβέρνηση με τη λογική υπάρχει, του νόμου και τη τάξη. Υπάρχει λογική και κατά τη βία από όπου Μπογδάνου, και αν προέρχεται. Είστε κατά τη βία ή όχι. Με αυτόν τον το καταδικάζετε ή όχι. Σε εμά τον διαγράψατε ή όχι όπως θα έκανε κάθε λογικό κόμμα. Το ΚΚΕ. Ακούω την απάντηση. Και αφήστε τώρα τα. Το ΚΚΕ οργανώνει πειθαρχημένες, οργανωμένες, συντεταγμένες πορείες και κινητοποιήσεις. Αλλά η λογική του νόμου και της τάξης, σκύβω το κεφάλι, απαγορεύεται να κάνω απεργία, απαγορεύεται να βγω στον δρόμο, απαγορεύεται οτιδήποτε το άλλο. Καταδικάσατε, καταδικάσατε εσείς ποτέ το για την καταστολή. Το διαγράψατε. Ναι, εμείς έχουμε διαγράψει στελέχη μας για να αρτήσει στο Twitter, έχουμε διαγράψει στελέχη μας για να αρτήσει στο Twitter. Όχι για κλωτσιές. Για την καταστολή των δυνάμεων έχετε καταστολής. Τον διαγράψατε αυτόν τον κύριο. Ποτέ. Απαντήστε εδώ να ξέρετε γιατί. Γιατί με βουλικότητα έχετε υποκύψει στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η δημοκρατική σας ευαισθησία. Είσαστε τόσο πολύ δουλικοί απέναντι στους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ που καταφεύγετε σε ένα ομό σαχλαμαρόδι αντικομουνισμό. Αυτό χάνετε. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή του αντικομουνισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ψηφίζετε με εξαίρεση την κυρία Σπυράκη το αντικομουνιστικό μνημόνιο. Θα έλεγα ακριβώς τα ίδια από όπου δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα αυτό που γίνεται. Σας πονάει, σας πονάει. Κύριε Συντυχάκη, δεν έχει νόημα. Οι αγώνες του λαού σας πονούν. Δεν πειράζει, κύριε Συντυχάκη. Αλλά θα συνεχίσει άκαμπτο το λαϊκό εργατικό κίνημα.